Πρώτη ερώτηση. Ποια ήταν η κατάσταση στην Ευρώπη όταν ξεκίνησε η Επανάσταση. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια τη Επανάσταση η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία κράτησαν αρνητική στάση απέναντι στην Επανάσταση. Γιατί. Μόλι είχαν νικήσει τον Απολέοντα, οι δυνάμει προσπαθούσαν να αποτρέψουν μεγάλου πολέμου στην Ευρώπη. Οι δυνάμει δεν ήθελαν να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί φοβούνταν ότι κάτι τέτοιο θα έφερνε νέε διαμάχε μεταξύ του. Γι' αυτό, όταν ο Αλέξανδρο Ιψηλάντη κήρυξε την Επανάσταση, η Ρωσία την καταδίκασε και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από τον Καποδίστρια για να αλλάξει το δυσμενέ κλίμα απέναντι στην Ελλάδα. Δεύτερη ερώτηση: Πότε και γιατί άλλαξε το διπλωματικό κλίμα για του επαναστατημένου Έλληνε. Το 1823 ο Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών George Κάνινγκ, επειδή θεωρούσε ότι ένα ελληνικό κράτο θα ήταν χρήσιμο για τα συμφέροντα τη Αγγλία στην Οτιοανατολική Μεσόγειο, αναγνώρισε του Έλληνε ω εμπόλεμη δύναμη. Στι αρχέ του 1824 η Ρωσία, για να μην χάσει την επιρροή τη απέναντι στου Έλληνε, δημιούργησε το σχέδιο των τριών τμήματων, που προέβλεπε τη δημιουργία τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών. Το σχέδιο απορρίφθηκε και από το Σουλτάνο αλλά και από του Έλληνε. Τρίτη ερώτηση: Πώ ενίσχυσε η Αγγλία την επιρροή τη στου Έλληνε, Η κυβέρνηση Κουντουριώτη προώθησε στη σύναψη δύο δανείων με Αγγλικέ τράπεζε, 1824-1825. Το 1825 οι Αγγλόφιλοι, εξαιτία τη επέμβαση του Αιγυπτιακού στρατού, έπεισαν του περισσότερου Έλληνε ηγεμονέ να υπογράψουν την πράξη προστασία, με την οποία ζητούσαν να αναλάβει η Αγγλία την προστασία τη Ελλάδα. Τέταρτη ερώτηση. Ποιε πολιτικέ ομάδε κόμματα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1823-1825 δημιουργήθηκαν πολιτικέ ομάδε, κόμματα που συνδέονταν με τι δυνάμει. Αυτά ήταν. Αγγλικό, με επικεφαλή τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Γαλλικό, με τον Ιωάννη Κολέτη. Ρωσικό, με αρχηγού τον Ανδρέα Μεταξά και τον Θεόδωρο Κολοκοτρόνη. Τα κόμματα ονομάστηκαν έτσι ανάλογα με τη χώρα από την οποία πίστευαν ότι θα δοθεί η λύση στην Ελλάδα. Πέμπτη ερώτηση. Τι είναι ο φιλελληνισμό, ποιοι παράγοντε γέννησαν και ευνόησαν το φιλελληνισμό. Ο φιλελληνισμό ήταν ένα κίνημα συμπαράσταση στου Έλληνε. Παράλληλα στρεφόταν εναντίον τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Ιερή Συμμαχία. Κύριοι παράγοντε που γέννησαν και ευνόησαν τον φιλελληνισμό ήταν: Ο θαυμασμό των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, Ο αποτροπιασμό για τι βιαιότητε των Τούρκων σε βάρο άμαχων Ελλήνων, Η συγκίνηση που είχαν προκαλέσει οι ελληνικέ επιτυχίε. Βεβαίω, υπήρχαν και κάποιοι που, ενώ παρουσιάζονταν ω φιλελληνέ, συμπεριφέρονταν τυχοδιοκτικά ενδιαφερόμενοι μόνο για χρήματα και αξιώματα. Έκτη ερώτηση. Ποια ήταν η προσφορά του φιλελληνισμού προ του Έλληνε. Ο φιλελληνισμό πρόσφερε ενίσχυση τόσο οικονομική, χρήματα, εφόδια, όσο και ηθική, ποικίλε εκδηλώσει συμπαράσταση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στου φιλελληνέ που συμμετείχαν προσωπικά στον αγώνα. Πολλοί από αυτού σκοτώθηκαν πολεμώντα για την ελευθερία των Ελλήνων. Η ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Άγγλο Λόρδο Μπάιρον που πέθανε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, 1824. 7η ερώτηση. Ποια γεγονότα οδήγησαν στην ανεξαρτησία. Η Ιουλιανή Συνθήκη του Λονδίνου, 6 Ιουλίου 1827, Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία. Προέβλεπε την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτου. Ναυμαχία του Ναβαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827. Ο Σουλτάνο αρνήθηκε την ίδρυση αυτόνομου κράτου και προτίμησε την ένοπλη επέμβαση. Οι στόλοι τη Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία σύντριψαν τον τουρκογυπτιακό στόλο. Συνθήκη της Αδριανούπολης 14 Σεπτεμβρίου 1829. Η Τουρκική ήταν στο λοσοτουρκικό πόλεμο που ακολούθησε 1828-1829, υποχρέωσε τον Σουλτάνο να αποδεχτεί όλες τις μέχρι τότε αποφάσεις των Δυνάμεων σχετικά με το Ελληνικό ζήτημα. 8η ερώτηση. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας; Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας 22 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου 1830, υπογράφτηκε από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία και αναγνώρισε την Ελλάδα ω κράτο ανεξάρτητο. Το ελληνικό κράτο συμφωνήθηκε ότι θα εκτινόταν νότια τη σύνοριακή γραμμή που ορίζεται από του ποταμού Αχελώο και Σπερχείο. Παράλληλα, οι δυνάμει επέλεξαν τον πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σαξκόμπουργκ ω ηγεμόνα τη Ελλάδα. Αυτό, όμω, δεν αποδέχτηκε την εκλογή του. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασα μαζί σε περιμένω στην επόμενη μου. Έως τότε θα θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.